Εμείς έχουμε στόχο μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Και όταν θα πάμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση, δεν θα πάμε αφήνοντας οποιαδήποτε υπόνοια ότι μπορούμε να κάνουμε πίσω. Και δεν θα κάνουμε πίσω γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Δεν θα κάνουμε πίσω διότι έχουμε αυτή τη στιγμή 500.000 νοικοκυριά που δεν έχουν ούτε ένα εργαζόμενο. Δεν θα κάνουμε πίσω διότι έχουμε πάνω από 30% ανεργία σε αυτή τη χώρα. Και γιατί οι νέοι άνθρωποι φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό. Δεν θα κάνουμε πίσω διότι έχει βυθιστεί στην ανέχεια και στην αναξιοπρέπεια αυτός ο τόπος. Όταν θα πάμε λοιπόν εκεί, οι φοβέρες και οι εκβιασμοί ότι θα μας διώξουν από το νόμισμα θα περάσουν από την ανάποδα. Μα δεν υπάρχουν πια, κύριε Τσίπρα. Θα περάσουν από την ανάποδα. Κύριε Τσίπρα. Ήταν το αντικείμενο της αντιπαράθεσης της προεκλογικής, σας θυμίζω. Ήταν το αντικείμενο, έκανε εκλογές στο επικοινωνιακό χαλκείο της Νέας Δημοκρατίας με αποκλειστικό θέμα ότι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα σας βγάλει από το ευρώ, μην ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τσίπρα, τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά. Ως προεκλογικές δηλώσεις. Όπως θυμάστε και το άρθρο του Financial Times Deutschland. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τη δήλωση στα ελληνικά γραμμένα που είχατε κάνει εδώ. Όμως τώρα πια δεν υπάρχει τέτοιο θέμα εξόδου από το ευρώ. Είναι κάτι το οποίο διαδηλώσεων των Ευρωπαίων εταίρων μας και δανειστών μας έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τελευταία. Και επειδή ας το θυμόμαστε αυτό. Οπότε δεν και όταν θα έχουμε εκλογές και θα είναι προθυρών η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το θυμόμαστε αυτό. Γιατί μπορεί να ξαναλλάξει το τροπάρι τότε.